Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι η Άννα Μορφούλη και παρακολουθείτε το Δελτίο Ειδήσεων από την τηλεόραση της Ζούγκλας στις 12. Έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού σε αυτοκίνητο, το οποίο ανήκει στην Διευθύντρια των Φυλακών Κορυδαλού Μαρία Στέφη, σημειώθηκε στις 4:42 σήμερα το συμβολή των οδών Διομήδους 3 και Αγίας Βαρβάρας στη Δάφνη. Μετά την έκρηξη εκδηλώθηκε πυρκαγιά που κατασβέστηκε από πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο με 3 οχήματα. Είχε προηγηθεί στις 4:15 προειδοποιητικό τηλεφώνημα στο Zoogle.gr, όπου άγνωστος ανέφερε πως θα εκραγεί βόμβα σε 20 λεπτά. Από την έκρηξη τραυματίστηκε ελαφρά μία γυναίκα. Να σημειωθεί πως τις έρευνες για το περιστατικό έχει αναλάβει η τρομοκρατική υπηρεσία. Η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, με συγχωρείτε. Σε 24-ωρη απεργία προχωρούν σήμερα γιατροί, μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και εργαζόμενοι στο δημόσιο σύστημα υγείας σε μια ίστατη προσπάθεια να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους για τις τεράστιες ελλείψεις σε ιατροφαρμακευτικό υλικό και προσωπικό. Την αυταρχική στάση του Τούρκου Πρωθυπουργού Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όσον αφορά τις διαδηλώσεις καυτηριάζει το βρετανικό περιοδικό Economist με άρθρο του και τον παρομοιάζει με Σουλτάνο. Το περιοδικό περιγράφει πώς ξεκίνησαν τα επεισόδια στην κεντρική πλατεία Ταξίμ της Κωνσταντινούπολης, τη βίαιη αστυνομική καταστολή και την εξάπλωση των επεισοδίων στις μεγάλες τουρκικές πόλεις εδώ και αρκετές ημέρες. Στο υπόβαθρο, οι διαμαρτυρίες δεν είχαν σχέση με την κοπή των δέντρων, ούτε η Τουρκία βρίσκεται στα πρόθυρα της Επανάστασης. Πρόκειται για ένα ξέσπασμα πολύχρονης δυσαρέσκειας σχεδόν του μισού εκλογικού σώματος, αναφέρεται μεταξύ άλλων στο άρθρο. Δύο συλλήψεις συνδικαλιστών, σύμφωνα με πληροφορίες της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού, έγιναν σήμερα το πρωί στο λιμάνι της Ραφίνας, αφού είχαν τοποθετήσει τα αυτοκίνητά τους στον καταπέλτη, εμποδίζοντας την αναχώρηση του πλοίου Πινελόπη. Οι συλλήψεις έγιναν παρουσία του λιμενάρχη και του εισαγγελέα. Και τώρα λίγα λόγια για τον καιρό. Λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα κεντρικά και νότια, με βροχές και τοπικές καταιγίδες στις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά και τα κεντρικά ορεινά, περιμένουμε σήμερα. Τα φαινόμενα στη Δυτική Μακεδονία ενδέχεται τοπικά να είναι ισχυρά. Η θερμοκρασία τώρα θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς στη Βόρεια Ελλάδα, από 12 έως 29 στη Δυτική, από 17 έως 29 στα Ανατολικά ηπειρωτικά και από 14 έως 30 βαθμούς στο Νότιο Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο από νότιες διευθύνσεις ασθενείς, ενώ στο νότιο Αιγαίο από ανατολικές νοτιοανατολικές διευθύνσεις μέτριοι έως ισχυροί. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν από βορειοδυτικές διευθύνσεις. Ας περάσουμε τώρα να δούμε τη θερμοκρασία σε 6 μεγάλες πόλεις της χώρας αναλυτικά. Στην Αθήνα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 26 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 26, στην Πάτρα από 16 έως 23. Στο Ηράκλειο από 17 έως 30 βαθμούς, στη Λάρισα από 17 έως 29 και στα Ιωάννινα η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν σημαντικότερες ειδήσεις έως αυτή την ώρα από την τηλεόραση της Ζούγκλας. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 5 το απόγευμα. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο μεσημέρι.